Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία Α, υποκατηγορία Α1, οπότε η περιβαλλοντική του αδειοδότηση υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με την εισήγηση, το έργο συνίσταται στη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης με το υπηρετικό ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Αττικής μέσω υπόγειου υποβρύχιου εναέριου καλωδιακού συστήματος συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης στο πλαίσιο του ΟΣΑΝΟ Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος που αφορά την ενεργειακή διασύνδεση των χωρών Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Στην πραγματικότητα, ο σκοπός του Ευρασιατικού Διασυνδετήριου Αγωγού είναι ευρύτερος. Δημιουργεί δηλαδή ένα διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα, γενικότερα Ευρώπη, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και το Ισραήλ και την Ελλάδα, αλλά και από τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, ένα έργο που θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτοτελώς για τις ανεργειακές ανάγκες της χώρας, δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάζεται με τέτοια προοπτική, αλλά για να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, όλοι ξέρουμε ποιος τελικά θα εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα. Προφανώς, η Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά. Από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ό,τι αφορά στην Αττική, σημασία έχουν η θέση προσεγιάλωσης με τα συνεφή από το ΚΙΤ Κουμουνδούρου στη θέση προσεγιάλωσης. Επικεντρώνοντας τα ζητήματα αυτά, η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου των Μεγάρων, που είναι ομόφωνα αρνητική, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, κατά της ΜΠΕ, διαφωνεί με την επιλογή της θέσης προσεγιάλωσης και με τη διέλευση από τη Μεγαρίδα. Έναντι των επιλογών αυτών, αντιπροτείνεται προσεγιάλωση του υποθαλάσσιου αγωγού σε θέση κοντά στο ΚΙΤ Κουμουνδούρου, οπότε και η υπόγεια γραμμή θα ήταν μικρού μήκους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΜΠΕ, που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο και την έχουμε δει, το περιβαλλοντικό βέλτιστο θα ήταν μια τέτοια λύση, αλλά απορρίπτεται ως ανέπφικτη πρακτικά λόγω σειράς τεχνικών εμποδίων. Αυτό λέει, που επικαλείται χωρίς όμως ουσιαστική τεκμηρίωση του ανέφικτου και βεβαίως δεν μας έπεισε για το αντίθετο εδώ ο εκπρόσωπος της ΔΔΕ. Έτσι, επιλέγεται όδευση της υπόγειας γραμμής που διασχίζει τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μεγάρων, χωρίς να αναζητηθεί γνώμη των δήμων αυτών για την υπόψη διέλευση, αναφέρεται μόνο η αρνητική απόφαση του Δήμου Μεγαραίων, που μόνο αυτοί είναι σε θέση να ελέγξουν το βαθμό έκθεσης του κοινού στην εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Κατόπιν αυτό, εμείς προτείνουμε την αναβολή του θέματος προκειμένου να διευκρινιστούν τα πιο πάνω ζητήματα και τα υποτιθέμενα τεχνικά ζητήματα που υπόθηκαν σε ό,τι αφορά τη θέση προσεγιάλωσης και την όδευση της γραμμής μεταφοράς. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, εμείς θα καταψηφίσουμε.